Το πρώτο στο Παρίσι ήταν για μας η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να γίνει για χάρη του Παναθηναϊκού. Είμαι ευτυχής που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να επιτύχει τη μεγάλη αυτή επιτυχία και κατά δεύτερο λόγο να κάνουμε τη μεγάλη μεταγραφή του Ντομινίκου Ρουγκής. Αγωνιστήκαμε επί μήνες συνέχεια καταρχήν να τον πείσουμε να έρθει στην Ελλάδα. Διότι οι φίλοι του, οι πληροφορίες μας είναι ότι οι φίλοι του έμαθαν θα πάει στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι άγνωστος. Και παρόλα αυτά με τη βοήθεια του Ντομινίκου Ρουγκής κάναμε τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Επιθυμούμε μας σήμερα να δυναμώσει το Παναθηναϊκό, να μπορέσει να προσφέρει αυτό που δεν είχε προσφέρει ποτέ μια ελληνική ομάδα. Να προσφέρουμε χαρά στους φίλους του Παναθηναϊκού και πολύ πιο περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στο Παναθηναϊκό. Για μια ακόμη φορά θα γυρίσατε την ημέρα στην Ελλάδα. Για μια ακόμη χρονιά Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έτσι έχει χτυμένα στην Ελλάδα. Τώρα τι άλλο. Σήμερα χειροκροτήσαμε τη μεγάλη ομάδα του Ζέλικο Βράντοβιτς και των παιδιών του. Την ομάδα που φτιάξαμε, την ομάδα που γλεντάμε, την ομάδα που γλεντάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έξι πρωταθλήματα Ευρώπης που πήρε ο Παναθηναϊκός. Α, έξι φορές. Έξι φορές. Η οικογένεια της υπηρεσίας. Και τι όχι. Και του χρόνου δηλαδή. Και του χρόνου και όσο έχουμε υγεία να είμαστε κοντά στον Παναθηναϊκό. Να πανηγυρίσουν τον τρίαμβο του ελληνικού μπάσκετ και φυσικά το τραγούδι We are the champions. Εμείς είμαστε οι πρωταθλητές. Να έχει η αδελφή Γιανακόπουλη πανηγυρίζοντας. Μαζί με τέσσερις πλέον φιλάθλους, μαζί με όλους τους φίλους του μπάσκετ, μαζί με εμάς. Είναι η ώρα για τους πανηγυρισμούς. Είναι η ώρα για τον Παύλο Γιανακόπουλο, αλλά και για τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Μίκαελ Φοκ. Ο Παναθηναϊκός με 89-83 είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για την φετινή Ευρωλίγκα. Ανήμερα του Πάσχα γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατέκτησε για τρίτη φορά το κύπελλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής ομάδας. Ο Ζέλι Μιλοβράντοβιτς παρέδωσε μαθήματα προπονητικής. Οκτώ Final Four, σειρά του Προέδρου, Παύλος Γιανακόπουλος. Ο άνθρωπος που στήριξε τον Παναθηναϊκό που τον μεγάλωσε. Οι καμπάνιες thank you.